Al Pacino e Robert De Niro. Όταν βλέπεις δύο μεγάλους ηθοποιούς όπως αυτούς να κάνουν recital, μια κλασική φράση είναι που λένε «Acting is reacting», δηλαδή δράση είναι αντίδραση. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν φτάνεις στη σκηνή είσαι προετοιμασμένος με όλα τα πραγματάκια σου, αλλά όταν φτάνεις εκεί πέρα αντιδράς ακριβώς με αυτό, με βάση αυτό που θα κάνει ο άλλος. Δηλαδή δεν πάνε εκεί μηχανικά με τη λίστα και λέει το λουνού τελείωσες τώρα είναι η σειρά μου. Η σειρά σου είναι. Όχι. Μα αυτό εμάς τι μας ενδιαφέρει? Γιατί για να νικήσεις σε οποιοδήποτε τομέα δεν χρειάζεται να ξεκινήσεις, δεν είναι υποχρεωτικό να ξεκινήσεις πρώτος, okay. Για παράδειγμα στο τένις της εποχής μου, αν θυμάστε τον Μικελίνο Τσάγκ, αυτό το μικροκαμωμένο ανθρωπάκι όπου η τεχνική του, νομίζω αυτός είχε πάρει και ένα Λοράν, ναι, αν δεν κάνω λάθος, η τακτική του ήταν ακριβώς ξεκίνησε για πρώτος. Έκανε το σερβί σου και αυτός εκμεταλλευόταν ουσιαστικά την αντίδραση της δικιάς σου τεχνικής, δηλαδή έπαιρνε τη δύναμή σου για να απαντήσει, έπαιζε αντεπίθεση. Ο άλλος ήταν, ποιος ήταν, ο Τζίμπο, θυμάστε τον Τζίμπο, ο Αγκάση, αυτοί είναι παίκτες οι οποίοι έπαιζαν με αντεπίθεση. Άρα Μικελίνο Τσάγκ που είσαι, ξεκίνεσαι και μόλις δω άνοιγμα, παφ, σε τελειώνω. Καλή, Ή στο box, ο Μοχάμεντ Αλί, ο μεγάλος Μοχάμεντ Αλί, Μα αυτό γιατί είναι ουσιαστικά ενδιαφέρον για το business και όσον αφορά την επικοινωνία? Γιατί απλά δεν είναι υποχρεωτικό να ξεκινήσεις για πρώτος για να έχεις μια μεγάλη επιτυχία. Ας πάρουμε για παράδειγμα τους αδερφούς Samuel Brothers, όπου έβγαλαν δισεκατομμύρια, πραγματικά. Και τι έκαναν ουσιαστικά για να έχουν αυτή την επιτυχία? Εκμεταλλεύτηκαν αυτό που ήταν η ιδέα ενός αλουνού, δηλαδή όταν βγήκε δημιούργησαν την εταιρεία Rocket Internet, όπου ουσιαστικά ήταν μια φωτοτυπία, έκανε ένα copy αυτό που ήταν το eBay όταν πρώτο βγήκε και το πούλησαν ουσιαστικά σε αυτούς σαν project, και εκεί έβγαλαν πάρα πολλά χρήματα. Το ίδιο έκαναν όταν πρωτοβγήκε η Airbnb, με τον ίδιο τρόπο ουσιαστικά, που δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να αρέσει σε πολλούς, διότι ουσιαστικά δεν δημιουργούν κάτι καινούργιο, δεν είναι ότι έχουν εφεύρει κάτι, χρησιμοποιούν αυτό που είναι η στρατηγική σου, δηλαδή η ιδέα που εσύ έχεις βάλει στην αγορά και σαν αντίδραση απαντούν στην αγορά. Και το έκαναν με ένα εξαιρετικό τρόπο, θα έλεγα. Ας δούμε τα αποτελέσματα. Μπαίνεις μέσα στην αγορά, στη θάλασσα, με τη σανίδα σου, για να εκμεταλλευτείς το τέλειο κύμα, δηλαδή να εκμεταλλευτείς αυτό που είναι η στιγμή. Νομάλε. No good. Μπορεί να μην είχαν την ικανότητα στο να εφεύρουν κάτι καινούριο, μα αυτό το ισορρόπησαν με την ικανότητα εκτέλεσης του κάτι φανταστικού, θα έλεγα εξαιρετικό. Okay. Όπως για παράδειγμα, για να μην χάσουμε, στην πολιτική, είναι όλοι παίχτες αντεπίθεσης, δηλαδή μόλις βγει μία είδηση έξω, περιμένουν τη στιγμή για να την εκμεταλλευτούν και να αντιδράσουν, να κάνουν αντεπίθεση ουσιαστικά. Χίλαρη Κλίντον, όταν ακούστηκε δηλαδή η είδηση δεν είναι και τόσο καλά, αμέσως ο Τραμπ είπε «Η Χίλαρη Κλίντον δεν είναι άξια να σταθεί στα πόδια της για να διοικήσει την χώρα». Καταλάβατε. Έτσι λειτουργεί. Γι' αυτό, εάν τα πράγματα δεν σου πάνε και τόσο καλά, διότι μπορεί να μην είναι στη φύση σου να είσαι επιθετικός, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είσαι άξιος. Αντιθέτως, το κλειδί μπορεί να είναι ότι ακριβώς παίζεις αντεπίθεση. Τσάου!